Κύριε, δόξα, δόξα στον Κύριο, να κλείσουμε τα τηλέφωνά μας και να βάλουμε την προσοχή στο Λόγο του Θεού που πάντα μας οδηγεί και μας κατευθύνει, έτσι. Και τι θέλω να πω, όσοι δεν μπορείτε να έρθετε Τετάρτες, είναι καλό να παίρνετε τα CD, γιατί όλα τα μηνύματα συνδέονται. Το μήνυμα της Τετάρτης είναι ένα βήμα, το μήνυμα της Κυριακής είναι το επόμενο βήμα. Γιατί ο Λόγος του Θεού πάντα συνδέεται. Ποτέ ο Θεός δεν μας δίνει μηνύματα στην τύχη. Όλα τα μηνύματα συνδέονται το ένα με το άλλο, γιατί ο Θεός καθορίζει και εργάζεται την πίστη μας. Και μόνο ο Λόγος του Θεού κατευθύνει και οδηγεί την πίστη μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλω να σας πω, όταν ο Ισραήλ κάναν 6 κύκλους γύρω από την Ερυχό, για 6 μέρες, την 7η μέρα κάναν 7 κύκλους. Και καθώς κάνανε 7 κύκλους, πέσανε τα τείχη. Εμείς είμαστε όχι στην 6η ημέρα. Είμαστε στην 7η ημέρα που έχουμε ξεκινήσει τους 7 κύκλους. Είμαστε ένα βήμα πριν την πτώση του τείχους. Και πρέπει να το περπατήσουμε με πίστη αυτό το βήμα, γιατί η πτώση του τείχου σημαίνει συντριβή των προβλημάτων και απαντήσεις του Θεού με υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, στα σπίτια μας, στην εκκλησία, γιατί είναι οι τελευταίοι χρόνοι. Λίγο ακόμα και πέφτει. Λίγο ακόμα και πέφτει το τείχος. Με πίστη, αγάπη, εμπιστοσύνη, γιατί ο Θεός μας δεν τροπιάζει. Λίγο ακόμα, άντε και πέφτει. Λίγο πίεση και πέφτει. Δεν έπεσε στον πρώτο κύκλο, δεν έπεσε στον δεύτερο, έπεσε στον έβδομο κύκλο. Που σημαίνει λίγο ακόμα πιέζουμε και ο Θεός μας ενθαρρύνει για να πιέσουμε τα πράγματα, να πιέσουμε τις καταστάσεις, γιατί η πίστη δεν ντροπιάζει. Αν η πίστη ντροπιάζει, πρέπει να αλλάξει το Ευαγγέλιο. Και η πίστη είναι για ανθρώπους ειλικρινείς που αγαπάνε τον Θεό, γιατί η πίστη δεν ντροπιάζει. Για να ανοίξουμε τη γραφή, σελίδα 875. Δεν πειράζει, να ακούμε. Θα πάμε στις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο. Και σήμερα θα δούμε ένα σπουδαίο μήνυμα που έχει να κάνει με τη σοφία του Θεού. Έχουμε ανάγκη τη σοφία του Θεού. Σελίδα 875, παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο 7. Πρώτο κεφάλαιο 7. Το βρήκαμε όλοι. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Τι είναι η σοφία, πώς ξεκινάει η σοφία? Ξεκινάει με το να σεβόμαστε τον Κύριο. Και πώς έρχεται η σοφία και ο σεβασμός για τον Θεό? Καθώς λαμβάνουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ενώ οι άφρονες τι κάνουν? Καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άνθρωποι του κόσμου που δεν έχουν πάρει τη σοφία του Θεού λόγω άγνοιας, καταφρονούν τη διδασκαλία που παράγει σοφία για τον Θεό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο από το ζωντανό Λόγο του Θεού. Γιατί ο Χριστός στη διακονία του έζησε με τον προσωπικό Λόγο του Θεού. Και μπορούσε να αντιμετωπίσει τα πάντα με τη σοφία του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό όταν ο διάβολος πήγε να τον πειράξει, τι είπε ο Κύριος? Διάβολε, είναι διαγραμμένο. Δεν θα πειράξεις, Κύριε, τον Θεό σου. Διάβολε, είναι εγγεγραμμένο, δεν θέλεις είσαι ο άνθρωπος μόνο με φυσικά πράγματα, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Που σημαίνει ο Χριστός αντιμετώπιζε τον εχθρό με τον λόγο της γνώσης και με τη σοφία του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού παράγει γνώση και σοφία στη ζωή μας. Γι' αυτό τι γίνεται, πώς ξεκινάει ο σεβασμός στον Κύριο? Με το να λαμβάνουμε την αλήθεια του. Η αλήθεια του Θεού μας κάνει σοφούς ανθρώπους. Τι σημαίνει σοφός? Περιμένω τον Θεό. Ρωτάω τον Θεό. Σέβομαι τα λόγια του Θεού. Δεν μπαίνω στη ροή του κόσμου. Διαφυλάω τον εαυτό μου. Πιστεύω πιο πολύ τι λέει ο Θεός παρά το τι λέει ο κόσμος. Δεν παρασύρομαι από το τι βλέπουν τα μάτια, τα συναισθήματά μου. Αυτό λέγεται σοφία. Ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί, μας κατευθύνει να σεβόμαστε το Κύριο και τα δικά του πράγματα. Και κάθε φορά που λαμβάνουμε το Λόγο γεννιέται επάνω μας.
Μια υπερφυσική χάρη και να είμαστε σοφοί στη ζωή μας. Να ακολουθήσουμε πνευματικά το σχέδιο και την αλήθεια του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε σοφοί. Η σοφία έρχεται καθώς ο Θεός μας στρέφει με την αλήθεια. Μας οδηγεί με την αλήθεια. Η ποίμανση του Θεού είναι με την αλήθεια του Θεού. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας και μέσα στην παγκόσμια εκκλησία ηγετικό ρόλο έχει ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή και πριν από κάθε τι είναι ο Λόγος του Θεού. Να οδηγήσει τα πράγματα, να ξεσκεπάσει τα πράγματα, να φωτίσει τα πράγματα και να καταστρέψει το σκοτάδι και να φέρει το φως του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, λιχνάρι είναι ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο φως από το Λόγο του Θεού να μας οδηγήσει στη ζωή μας. Ενώ οι άνθρωποι του κόσμου εξαιτίας της άγνοιας, αλλά ο Θεός κάνει χάρη στην άγνοια των ανθρώπων, καταφρονούν τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού που θα πάρουν τη σοφία του Θεού. Γιατί υπάρχει η σοφία του κόσμου και υπάρχει η σοφία του Θεού. Ένας άνθρωπος στον κόσμο οριμάζει με τα χρόνια και παίρνει τη σοφία του κόσμου. Ενώ υπάρχει η πνευματική σοφία του Θεού που έρχεται από το Λόγο του Θεού. Όπως οριμάζουμε φυσικά, οριμάζουμε και πνευματικά από τον υπέροχο Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, πώς ξεκινάει η σοφία? Με τον Λόγο του Θεού καθώς λαμβάνουμε χάρη από τον Κύριο στη ζωή μας. Για να πάμε 1657 σελίδα, στον Ιάκωβο να πάμε και στο 5 εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο 5. 1657 Ιάκωβος 1 και 5. Το βρήκαμε. Για το Θεό η σοφία είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί χωρίς σοφία δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό. Για να δούμε. Στο 5. Αν όμως κάποιος από εσάς είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό που δίνει σε όλους πλούσια. Τι κάνει ο Θεός, δίνει πλούσια λέει. Και χωρίς να ονειδίζει κανένα και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου, επειδή αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα της θάλασσας που κινείται από τους ανέμους και συνταράσσεται. Επειδή ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο, άνθρωπος δίγνωμος και ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Αν κάποιος είναι ελπής σε σοφία, υπάρχει μια πηγή που είναι ο Θεός. Και ο Θεός τι κάνει, μας προτρέπει να πάμε σε εκείνο και να ζητήσουμε με πίστη, χωρίς να διστάζουμε. Και εκείνος θα απαντήσει στην πίστη μας και θα γεμίσει το πνεύμα και την καρδιά μας με το Λόγο του. Για να κτίσει στην καρδιά μας μια πίστη που δεν έχει δισταγμό. Αυτός λέει που πηγαίνει στο Θεό, πρέπει να πηγαίνει στο Θεό σταθερά πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Και ο Θεός τον δέχεται, τον ακούει και απαντάει πλούσια. Γιατί αν μέσα στην καρδιά μας έχουμε δισταγμό, με ακούει ο Θεός, δεν με ακούει ο Θεός, με δέχεται ο Θεός, δεν με δέχεται ο Θεός. Πρέπει να γεμίσουμε την καρδιά μας με το Λόγο του Θεού για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στην καρδιά μας. Γιατί ο διάβολος τι κάνει, στέλνει την επιθυμία στο μυαλό, στην ψυχή. Η επιθυμία του σατανά χτυπάει το μυαλό, την ψυχή μας. Όταν η επιθυμία συλληφθεί μες στην καρδιά, γεννάει την αμαρτία. Και όταν η αμαρτία εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Που σημαίνει κάποιος θέλει να καταστρέψει την πίστη μας και να μας γεμίσει με τα σκουπίδια του κόσμου. Πρέπει να διαφυλάξουμε την καρδιά μας με το Λόγο του Θεού. Καθώς ο Θεός μας δέχεται, και εδώ πέρα αυτό το κομμάτι έχει ένα μεγάλο κλειδί, να πηγαίνουμε στο Θεό Πατέρα με το μεγάλο προνόμιο της αίτησης στην προσευχή. Και όχι απλά με την προσευχή να υπηρετούμε τον κόσμο. Γιατί η προσευχή έχει δύο επίπεδα. Να υπηρετήσουμε τις ανάγκες του κόσμου, σαν παιδιά του Θεού. Αλλά η προσευχή έχει και ένα άλλο κλειδί. Να οικοδομήσουμε τον εαυτό μας καθώς πηγαίνουμε στο Θεό και του ζητάμε να μας γεμίσει με αποκάλυψη, να μας γεμίσει με σοφία, να μας γεμίσει με σύνεση. Γιατί ο Θεός θέλει να κτίσει την καρδιά μας δυναμικά με το Λόγο Του για να έχουμε μια καρδιά γεμάτη από τον υπέροχο Λόγο Του.
του Θεού. Γι' αυτό η προσευχή έχει δύο κλειδιά. Θα προσευχηθούμε για τον κόσμο, τις ανάγκες, την Εκκλησία, τους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Είναι το μεγάλο δώρο να πηγαίνουμε στο Θεό Πατέρα και να λέμε, Κύριε, αύξησέ με στη σοφία, αύξησέ με στη γνώση, αύξησέ με στη σύνεση, αύξησέ με στην πίστη, αύξησέ με στην πληροφορία, για να έχουμε μία καρδιά που είναι γεμάτη σταθερότητα πίστης. Γι' αυτό ο Χριστός τι έκανε, περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Και η θάλασσα είναι ο κόσμος. Και η πίστη πατάει στον κόσμο και δεν βουλιάζει. Γιατί δεν βουλιάζει? Γιατί πατάει στην αλήθεια του Θεού. Η πίστη δεν βουλιάζει. Πατάει στην αλήθεια του Θεού. Αν δεν πατήσουμε με πίστη, θα βουλιάξουμε. Γιατί θα μπει στην καρδιά μας ο δισταγμός. Γι' αυτό ο Πέτρος, όσο κοίταγε στον Χριστό, περπάτηκε στη θάλασσα. Μόλις κοίταξε τη θάλασσα, μπήκε ο δισταγμός και βουλιάζει. Αλλά και πάλι ο Κύριος ήταν εκεί να του απλώσει το χέρι και να τον σηκώσει. Γιατί ο Κύριος στηρίζει την πίστη μας, αγαπάει την πίστη μας, νοιάζεται για την πίστη μας και θέλει να την κάνει δυνατή, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το αύριο στη ζωή μας. Το αύριό μας είναι στα χέρια του ζωντανού Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε την προσευχή χρήση και για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Να μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Πατέρα, θέλω σοφία, θέλω αλλαγή, θέλω πρόοδο, θέλω σταθερότητα, θέλω κατανόηση, θέλω αφιέρωση, θέλω χάρη, πάρε το θέλω, πάρε την πίστη μου, πάρε την καρδιά μου, θέλω σταθερότητα πίστης. Όλα τα ζητάμε από το Θεό. Ο άνθρωπος που προσεύχεται είναι ταπεινός άνθρωπος. Γιατί είναι ταπεινός? Γιατί εξαρτιέται από το Θεό. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται, χωρίς να το καταλάβει, είναι υπερήφανος άνθρωπος. Γιατί δεν εξαρτιέται από το Θεό, άσχετα το τι λέει. Η προσευχή τι κάνει? Μας κάνει να εξαρτιόμαστε αποκλειστικά από τον ίδιο το Θεό στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να κτίσουμε, γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι η πτωχή στο πνεύμα. Δικιά τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει μακάρι και ευλογημένοι είναι όταν αδειάζουμε στον Κύριο και να μπορεί εκείνος να εργαστεί στην καρδιά μας, γιατί ο λόγος του τα παράγει όλα στη ζωή μας. Για να πάμε στη σελίδα 982, Ισαΐας 43 και στο 16 εδάφιο. Ισαΐας. Ισαΐας. 43 κεφάλαιο 16, για να το δούμε. Το έχουμε ξαναδεί, είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι επίκαιρο αυτό το κομμάτι που θα διαβάσουμε. Μιλάει ότι ο Θεός είναι ένας Θεός που ποτέ δεν σταματάει και πάντα κινείται. Και κάθε φορά που ο Θεός κινείται κάνει ένα νέο πράγμα. Γιατί η κίνηση του Θεού είναι φρέσκια. Και δεν μπορείς να ακολουθείς την κίνηση του Θεού αν δεν υπάρχει σοφία από το Θεό. Για να το δούμε λιγάκι. Στο 16. Έτσι λέγει ο Κύριος που έκανε τον δρόμο στη θάλασσα και μονοπάτια στα δυνατά νερά. Που έβγαλε άμαξες και άλογα στρατό και ρωμαλαίους, όλα εξαρτώθηκαν κάτω μαζί, δεν σηκώθηκαν, αφανίστηκαν, έζησαν σαν το στουπί. Να μην θυμάστε τα προγενέστερα. Να μην συλλογίζεσαι τα παλιά. Δέστε, εγώ θα κάνω ένα καινούριο πράγμα, τώρα θα αναδύνει και δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα ένα δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς μέσα στην άνετρη γη. Τα θηρία του χωραφιού θα με δοξάσουν και τα σακάλια και οι στροθοκόμενοι, επειδή δίνω νερά στην έρημο, ποταμούς στην άνετρη γη για να ποτίσω το λαό μου τον εκλεκτό. Ο λαός μου που έπλασα και τον εαυτό μου θα διηγείται την ένεσή μου. Κάθε φορά που ο Θεός κινείται, κάνει ένα νέο πράγμα. Αυτό η κίνηση του Θεού ήταν κάτι νέο για τον Ισραήλ. Όταν ήρθε ο Χριστός, η κίνηση του Θεού ήταν κάτι νέο για τον Ισραήλ. Κι όμως οι άνθρωποι του Ισραήλ που γνώρισαν την κίνηση του Θεού με τον Μωυσή και τους προφήτες, όταν πήγε ο Χριστός, αυτή την κίνηση δεν την γνώρισαν και την πολεμήσαν. Που σημαίνει ο Θεός σε κάθε εποχή κάνει νέα πράγματα. Και επειδή είναι η εποχή που υπάρχει μεγάλη πλάνη στον κόσμο, μεγάλη έρημο, ο Θεός κάνει κάτι νέο σε όλο τον κόσμο για να προετοιμάσει την Εκκλησία και την ώρα της αρπαγής. Αν δεν υπάρχει σοφία από το Θεό, υπάρχει
υπάρχει κίνδυνος να μην γνωρίσει ο λαός του Θεού τη νέα κίνηση του Θεού. Αλλά για να μπορούμε να ακολουθούμε τον Κύριο κάθε μέρα στα φρέσκα πράγματα του Θεού, κάθε μήνα και κάθε χρονιά, χρειαζόμαστε τη σοφία του Λόγου του Θεού να μπορεί να μας οδηγεί και να μπορούμε να λαμβάνουμε από τον Θεό τη δικιά του κίνηση και δικιά του πληροφορία μέσα στην καρδιά μας. Γιατί πλέον το Άγιο Πνεύμα μας πληροφορεί μέσα στην καρδιά μας για τα βήματα της πίστης του Θεού. Να μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό με τον εσωτερικό άνθρωπο, όχι με τα μάτια της όψεως, και να αφήσουμε τον Θεό να χαράξει την καρδιά μας τις γραφές του Θεού για να μπορούμε να λάβουμε το Λόγο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό αν δούμε τις γραφές μπορούμε να πάρουμε μεγάλη σοφία. Έχουμε τον Σολομώντα που ο Θεός του έδωσε τέτοιο μεγάλο πλούτο. Και έχουμε τον Απόστολο Παύλο που ήταν σκηνοποιός και εργαζόταν και τα προστοζήτη. Γιατί ο Θεός έδωσε στον Σολομώντα αυτό τον πλούτο και στον Παύλο τον έκανε να εργάζεται. Δεν μπορούσε να δώσει και στον Παύλο αυτό τον πλούτο. Γιατί ο Θεός μας λέει από τον Σολομώντα ότι εγώ είμαι η πηγή για όλα τα πράγματα, αλλά εγώ δίνω σε κάθε εποχή, σε κάθε άνθρωπο, τη μερίδα της χάρης που εγώ επιλέγω να δώσω στον κάθε άνθρωπο. Έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων ένα χάρισμα να θεραπεύει άπαντες τους ασθενείς. Αλλά δεν έχουμε αυτό το χάρισμα στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονίκη, στην Έφεσο, που σημαίνει εκεί πέρα ο Θεός τους οδηγούσε τους ανθρώπους και τους βοηθούσε με άλλους τρόπους, που σημαίνει η σοφία του Θεού είναι να μπορούμε να γνωρίσουμε τι δίνει ο Θεός σε μία χώρα, τι δίνει ο Θεός στην Εκκλησία Του, για να μπορούμε να ακολουθήσουμε πνευματικά το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν αντιφάσκει, αλλά πάντα συνεργάζεται. Πάντα συνεργάζεται. Έτσι αποκτάμε τη σοφία του Θεού για να ακολουθήσουμε το σχέδιο του Θεού. Έχουμε το Θεό να λέει ότι εγώ κρατάω και κανένας δεν ανοίγει. Και όταν έρχεται η ώρα, εγώ λύνω και κανένας δεν κλείνει. Παίρνεις τη σοφία του Θεού για να μπορείς να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο κινείσαι. Πώς εκπληρώνονται οι γραφές στη ζωή μας. Πώς ακολουθούμε τον Κύριο. Σε ποιες εποχές είμαστε. Τι δίνει ο Θεός. Τι εκπληρώνεται, ποιες προφητείες εκπληρώνονται, για να μπορούμε να είμαστε σοφοί και να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Και η σοφία του Θεού στους τελευταίους χρόνους που ζούμε, που εκπληρώνεται επάνω στην αλήθεια του Σταυρού, στη θυσία και στο αίμα, για να πάρουμε τα ελέη του Σταυρού στη ζωή μας, γιατί θα μας βοηθήσουν. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, το δικό μου σώμα είναι, τροφή είναι. Όταν πάμε στους ανθρώπους του κόσμου, στους διαιτολόγους, τι μας λένε? Ότι αυτή η τροφή έχει βιταμίνες μέσα. Και η κάθε τροφή έχει βιταμίνες που ευεργετεί τον άνθρωπο. Τι λέει ο Χριστός? Το δικό μου σώμα είναι, τροφή είναι. Που σημαίνει όλοι ξέρουν ότι ο Χριστός έχει σε κάποτε το αίμα του. Αλλά δεν ξέρουν όλοι τις ευεργεσίες που έχει το σώμα του και το αίμα του. Τις πρωτεΐνες που έχει. Και τι είναι αυτό που μας κάνει να καταλαβαίνουμε τις ευεργεσίες? Ο Λόγος μας κάνει. Γιατί στο Ευαγγέλιο και στην πίστη, αν δεν ξέρουμε το τι κάνει το κάθε κομμάτι της αλήθειας του Θεού στη ζωή μας, δεν μπορεί να εργαστεί στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός κινείται με πνευματική γνώση και με αποκάλυψη στη ζωή μας. Για όλα τα πράγματα πρέπει ο Θεός να τα αποκαλύπτει μέσα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις ευεργεσίες του ζωντανού Θεού μέσα στη ζωή. Γι' αυτό έχουμε. Ο Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ και οι άνθρωποι της το κραυγάζουν. Ευλογημένος, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριε. Και μετά το ίδιο πλήθος, τι κάνει, λέει, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Το πλήθος μετακινείται, που σημαίνει οι καταστάσεις του κόσμου, μόνο η αλήθεια του Θεού μπορεί να βάλει τους ανθρώπους σε μια καλή βάση. Γιατί οι άνθρωποι παρασύρονται με τα εξωτερικά πράγματα. Κινούνται με την αίσθηση και με τα μάτια και όχι με την πίστη. Γιατί αν αυτοί που λέγανε σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον, αν είχαν κατανοήσει πνευματικά μέσα στο πνεύμα τους ότι αυτός είναι ο σωτήρας των ανθρώπων, δεν θα λέγανε αυτές τις κουβέντες. Που σημαίνει όταν οι άνθρωποι κινούνται με την αίσθηση και με τα μάτια, πλανούνται. Αυτό που δεν παράγει πλάνη, τι είναι, η πνευματική.
πνευματική αλήθεια του Θεού που έρχεται να φωτίσει το πνεύμα, την πίστη στη ζωή μας. Γι' αυτό για να καταλάβουμε την κίνηση του Θεού στους τελευταίους χρόνους, πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι ταπεινοί στον Σταυρό, να κτίσει ο Θεός ταπεινό πνεύμα, για να μπορούμε σαν ταπεινοί άνθρωποι να λαμβάνουμε τη ζωντανή αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή μας και να μας οδηγεί κατά πάντα. Κάνω, λέει ο Θεός, ποταμούς μέσα στην άνυδρική. Εξαιτίας της μεγάλης πλάνης στον κόσμο, ο Θεός προετοιμάζει ποταμούς για να ποτίσει το λαό του και να ξεδιψάσουν οι άνθρωποι του Θεού από την καθαρή παρουσία του Θεού. Μόνο το καθαρό άγγιγμα του Θεού σε κάνει και ξεδιψάσει. Τίποτα άλλο δεν σε κάνει να ξεδιψάσει. Ένα άγγιγμα πνευματικό σε κάνει και ξεδιψάσει. Ένα άγγιγμα πνευματικό σε κάνει και θεραπεύεσαι. Μόνο η καθαρή παρουσία του Θεού μας κάνει να μπορούμε να περπατήσουμε αληθινά με τον Κύριο. Για να πάμε σελίδα 1533, Αλφα Κορινθίους, στο 12 κεφάλαιο. Και στο 12, στο 7 και στο 8 διεδάφη. 1533 σελίδα, 1553, Αλφα Κορινθίους, 12 κεφάλαιο, 7 και 8. Ένα πράγμα. Βρήκαμε. 1553 Αλφα Κορινθίους 12, 7 και 8. Εδώ πέρα αναφέρονται τα χαρίσματα, το κάλεσμα του Θεού και οι διακονίες και οι ενέργειες του Θεού. Και μέσα στα 9 χαρίσματα έχει δύο χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το 7 και το 8. Σε κάθε έναν όμως δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον, επειδή σε άλλο μέν διαμέσου του Πνεύματος δίνεται λόγος σοφία και σε άλλον λόγος γνώση σύμφωνα με το ίδιο πνεύμα. Που σημαίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι 9. Δύο από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι το χάρισμα του λόγου γνώσης και το χάρισμα του λόγου σοφίας. Ο Χριστός τι έκανε, λάμβανε από το Άγιο Πνεύμα, όχι κάτι γενικό. Λάμβανε τον προσωπικό λόγο του Θεού ανάλογα στην κατάσταση που ζούσε. Τότε έπαιρνε ένα κομμάτι πνευματικής γνώσης από το Άγιο Πνεύμα και αυτός ήταν ο λόγος γνώσης. Ήταν ζωντανός λόγος για τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό το λόγο τον ακολουθούσε και λόγος σοφίας μετά. Και ήξερε να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις στη διακονία του, καθώς έπαιρνε από το Θεό προσωπικό λόγο γνώσης. Και έκανε χρήση αυτή τη γνώση με τη σοφία του Θεού στη ζωή του. Που σημαίνει το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη ζωή μας. Καθώς μένουμε στο Σταυρό, το γενικό κομμάτι του Θεού μας βοηθά, αλλά δεν μπορεί να μας φέρει στο σημείο που θέλει ο Θεός. Όσο μένουμε στο Σταυρό, πρέπει να πάμε στο προσωπικό κομμάτι του Θεού. Και τότε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τα δικά του χαρίσματα παίρνει μία γνώση από την πολλή γνώση του Θεού και τη δίνει στη ζωή μας. Και παίρνει μία σοφία από την πολλή σοφία του Θεού και τη δίνει στη ζωή μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε πού να πάμε, πώς να κινηθούμε, πώς να προσευχηθούμε, πώς να περιμένουμε, πώς να προστατευτούμε από την παγίδα, πώς να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί το προσωπικό που έρχεται και μας παράγει πνευματική γνώση, όχι κάτι γενικό, αλλά και προσωπική σοφία από το Θεό στη ζωή μας, μας βοηθάει να καθαρίσουμε, δηλαδή να μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα πράγματα και να τα πολεμήσουμε πνευματικά με αυτό που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, δεν λέει χάρισμα λόγου γνώσης για όλη τη γνώση, ένα κομμάτι από τη γνώση. Και δεν λέει και τη σοφία, όλη τη σοφία, ένα κομμάτι από τη σοφία του Θεού. Γιατί ο Θεός λέει τα πάντα δημιούργησε με σοφία. Και μέσα στη σοφία βρίσκουμε την πνευματική τάξη. Μέσα στη σοφία βρίσκουμε την πνευματική σειρά του Θεού. Μέσα στη σοφία δεν υπάρχει αταξία. Μέσα στη σοφία δεν υπάρχει φόβος. Μέσα στη σοφία δεν υπάρχει ταραχή. Μέσα στη σοφία δεν υπάρχει σύγκρουση. Μέσα στη σοφία υπάρχει ανάπαυση και ειρήνη για όλα τα πράγματα στη ζωή μας, όσο και μεγάλα να είναι, γιατί ο ζωντανός λόγος του Θεού μπορεί να τα νικήσει όλα. Αρκεί να είναι ζωντανό και να έρχεται από το Θεό και να χαράσεται στη ζωή μας. Και για να έρχεται από το Θεό πρέπει να μένουμε στο Σταυρό, στη θυσία και στο αίμα για να παίρνουμε τα ελέη του Θεού. Και τότε
τότε ο λόγος της γνώσης και ο λόγος της σοφίας μπορεί να νικήσει τον εχθρό. Μπορεί να νικήσει τον διάβολο, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα κτίσει την πίστη μας με κάτι προσωπικό από το Θεό που δεν νικέται. Γι' αυτό δύο κορυφαία χαρίσματα είναι ο λόγος της γνώσης. Να παίρνεις γνώση πνευματική στο πνεύμα και να παίρνεις και σοφία να μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το λόγο. Να μπορείς να υπηρετήσεις αυτό το λόγο. Να μπορείς να μείνεις αυτό το λόγο. Γιατί μέσα στη σοφία υπάρχει απόλυτη ανάπαυση και ηρεμία του Θεού στη ζωή του. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας είναι κοντά μας για να μας πλουτίσει. Να μας δίνει πραγματικά τις ευεργεσίες του Θεού και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο διάβολος όταν πείραξε τον Χριστό, δεν είπε ο Χριστός τι λέει η Γραφή στην Παλιά Διαθήκη. Για να δω τι λέει στο Δευτερονόμιο να αντιμετωπίσω τον εχθρό. Δεν είπε έτσι. Την ώρα που ήρθε ο πειρασμός, το Άγιο Πνεύμα που ήταν μέσα του έδωσε λόγο γνώσης. Πήρε ένα κομμάτι από την Παλιά Διαθήκη, το έκανε ενεργό εκείνη την ώρα. Το πήρε ο Χριστός στην πίστη και το πήρε με σοφία και αντιμετώπισε τον εχθρό. Τι έκανε, δεν έπιασε κουβέντα με τον διάβολο. Να του πει διάβολο, ακόμα ο γιος του Θεού να πιάσει κουβέντα. Είχε σοφία. Αντιμετώπισε τον εχθρό με σοφία. Που σημαίνει η γνώση όταν ακολουθείται με σοφία, τι κάνεις. Αντιμετωπίζεις τα πράγματα με σοφία. Τι είναι σοφία με πνευματικό συμφέρον. Γιατί μια μεγάλη παγίδα που ο Σατανάς χρησιμοποιεί, ξέρεις ποια είναι. Θέλει να πιάσει κουβέντα μαζί μας. Όπως έπιασε κουβέντα με τους πρώτους ανθρώπους. Στα αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο. Σας κοβέτευσε. Και όταν ένας άνθρωπος κουβεντιάζει συνέχεια με τον Σατανά, ο Σατανάς τι κάνει, θα του κλέψει, θα του παγιδέψει την πίστη. Και μετά θα τον κάνει σαν τους πρώτους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για τον ζωντανό λόγο του Θεού. Και ο Χριστός έρχεται να μας δείξει με σοφία πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις με τον πνευματικό λόγο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός για οτιδήποτε έχουμε ανάγκη είναι μέσα στις γραφές και όταν εμείς μένουμε στον Χριστό και παίρνουμε το αίμα του, οι γραφές γίνονται προσωπικές. Γίνονται προσωπική οδηγία του Θεού και πρέπει να περιμένουμε και πρέπει να πιέσουμε και πρέπει να ομολογήσουμε και πρέπει να διαφραχτούμε, να ακολουθούμε τη σοφία του Θεού καθώς ο Κύριος μας οδηγεί πραγματικά στη ζωή μας. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Για να πάμε και στις παροιμίες, σελίδα 876, στο δεύτερο κεφάλαιο να δούμε. Αυτό το κομμάτι που θα διαβάσουμε, για να σου δώσει αυτές τις ευεργεσίες, δεν έχει να κάνει αν το διαβάσω μια φορά θα μπουν οι ευεργεσίες μέσα. Είναι καθώς εγώ το διαβάζω με ταπείνωση, με σεβασμό και με αγάπη, τότε αυτός ο λόγος συνεργείται μέσα και γίνεται προσωπικός λόγος. Τότε μπορεί να παράγει στη ζωή μας αυτά που λέει μέσα. Για να δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. 876 παροιμίες δεύτερο. Γιέ μου αν δεχτείς τα λόγια μου και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου. Ώστε το αυτί σου να προσέξεις τη σοφία και να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση και αν επικαλυστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, αν τη ζητήσεις σαν ασήμη και την εξερευνείς σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε θα εννοήσεις το φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Δηλαδή αν διαβάσω μια φορά αυτό το κομμάτι, θα γραφτούν όλα στο πνεύμα μου. Δεν γράφονται όλα. Θα γραφτεί ένα κομμάτι. Όσο εγώ έχω ταπεινό πνεύμα, μένω ταπεινωμένος στο Σταυρό, στον Χριστό, τότε καθώς ανοίγω αυτό το κομμάτι της γραφής, ο Θεός το χρύει με το Άγιο Πνεύμα, έρχεται λόγος ζωντανός από τον Θεό και μιλάει μέσα μου ο Θεός και γράφει μέσα μου την αλήθεια, την αλήθεια, την αλήθεια και τότε εγώ τι κάνω, διαφυλάω αυτό που έχω στο πνεύμα μέσα. Και τότε γίνομαι σοφός και καταλαβαίνω τι είναι η σοφία και τι είναι η σύνεση και τι είναι η φρόνηση. Ποια είναι η σοφία, ποια είναι η σύνεση και τι είναι η φρόνηση. Σοφία τι είναι, αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κύριου. Τι είναι η σοφία, να σέβεσαι και να ακολουθείς τον Θεό. Τι είναι η σύνεση, είναι
είναι η διάκριση της σοφίας. Πού είσαι σοφός και πού δεν είσαι σοφός. Και τι είναι η φρόνηση. Είναι η επίγνωση της αλήθειας μέσα. Η προσωπική επίγνωση, ο λόγος της γνώσης είναι. Τότε μέσα θα βρεις το σεβασμό για τον Κύριο και την επίγνωση του Θεού. Τότε μέσα στην καρδιά μας βρίσκουμε το σεβασμό για τον Θεό. Γιατί ο Θεός χτίζει ανθρώπους με πνευματική χάρη. Να μπορούμε να σεβόμαστε και να έχουμε την επίγνωση του Θεού. Και τι μας λέει η επίγνωση του Θεού. Ότι ο Θεός είναι ένας Θεός ακέραιος. Μας έσωσε για να σωθούμε. Μας έσωσε για να δοξαστεί το όνομά Του. Μας έσωσε για να πει μες στον κόσμο εδώ είμαι. Μας έσωσε για να φανερώσει την ακεραιότητά Του. Αποκτάς μία καρδιά όπως είχε ο Χριστός. Που δεν αφιβάλλει ποτέ για την ακεραιότητα του Θεού. Οι πρώτοι άνθρωποι αφιβάλλανε όταν ο διάβολος τους παγίδευσε για την ακεραιότητα του Θεού. Και είναι η ακεραιότητα του Θεού. Ότι ο Θεός δεν είναι αξιόπιστος. Τους είπε ο διάβολος αν φάτε από αυτό το δέντρο. Θα γίνεται σαν το Θεό και ο Θεός σας κορόιδευσε. Και τι κάνανε. Χάσανε την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του Θεού. Στη φερεγκαιότητα του Θεού. Και καθώς χάνεται αυτή η αξιοπιστία πεθαίνεις πνευματικά. Ο σατανάς αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να μας πει ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι αξιόπιστος. Εντάξει, υπάρχει ένας Θεός, αλλά είναι τώρα στο υπερπέραν. Ασχολείται με κάποια πράγματα, αλλά με τα δικά σας θέματα δεν ασχολείται και πολύ. Κάνει να μα θέλει να μας πει ότι υπάρχει ένας Θεός, αλλά δεν είναι τόσο αξιόπιστος και πρακτικός στη ζωή μας. Είναι μια πλάνη. Ο Χριστός πίστευε ότι ο Θεός είναι ακέραιος και έχει μια ακεραιότητα στο χαρακτήρα σταθερά στη ζωή Του. Και εμείς πρέπει να πιστεύουμε στη σταθερότητα του Θεού στη ζωή μας. Στη σταθερότητα της ακεραιότητας του Θεού στη ζωή μας. Γιατί όλα να αλλάξουνε, ο Θεός το μόνο που δεν αλλάζει, λέει τότε θα εννοήσεις το φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Άλλο η γνώση του Θεού και άλλο η επίγνωση του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι σου λένε ότι υπάρχει ένας Θεός. Αλλά δεν έχουν την επίγνωση του Θεού. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Ισραήλ, λέει θέλω να πω για τους Ισραηλίτες. Το ίδιο θα πούμε και εμείς για τους Έλληνες. Ότι έχουν ζήλο Θεό στην Εφεσίους σχολή, αλλά δεν έχουν επίγνωση. Έχουν ζήλο για τον Θεό, κάνουν θυσίες, πηγαίνουν στον ναό, αλλά δεν έχουν επίγνωση. Αυτό μπορούμε να πούμε για τους Έλληνες. Κάθε Κυριακή γεμίζουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έχουν ζήλο οι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν επίγνωση Θεού. Η επίγνωση έρχεται μόνο από τη θυσία και μόνο από τον πνευματικό λόγο του Θεού στη ζωή μας. Τότε έρχεται επίγνωση και τότε λέει θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Και είναι η επίγνωση του Θεού. Ότι ο Θεός είναι ένας προσωπικός Θεός. Έκανε διαθήκη. Τι σημαίνει διαθήκη. Ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Είναι συμβόλαιο. Είναι συμβόλαιο. Έκανε διαθήκη ότι όλα να αλλάξουνε, εκείνος θα είναι πάντα πατέρας. Αυτό είναι επίγνωση. Και όταν αυτό σου αποκαλυφθεί μέσα, όλοι οι σατανάτες θα έρχονται μπροστά σου να σε πείσουνε για το αντίθετο και εσύ θα λες, ο Θεός μου είναι ο πατέρας μου. Δεν συμβιβάζουμε με τίποτα, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να στο γράψει μέσα ο Θεός. Και αυτό λέμε στους τελευταίους χρόνους ο Θεός φτιάχνει ανθρώπους που τρέφονται με το άσημο ψωμί που είναι ταπεινοί για να τους χρήσει ο Θεός με τη δικιά του επίγνωση γιατί ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει στους όρους. Γιατί η επιθυμία έρχεται από τον διάβολο να χτυπήσει. Τι κάνει ο διάβολος, να σας το πω. Έρχεται και λέει πόσα προβλήματα έχει ο Δήμος. Τι του απάντησε ο Θεός και τι δεν του απάντησε ο Θεός. Και παίρνει αυτά που δεν μου έχει απαντήσει ο Θεός, όχι αυτά που μου έχει απαντήσει. Και όλη μέρα τι κάνει, βάζει τα δαιμόνια και σε χτυπάνε στο μυαλό, στη ψυχή, όχι με αυτά που σου απάντησε ο Θεός. Γιατί αυτά που σου απάντησε ο Θεός γεννάνε πίστη. Παίρνει αυτά που δεν έχει απαντήσει ο Θεός και σε βομβαρδίζει μέρα νύχτα, σε χτυπάει. Και σου λέει το θυμάσαι αυτό, δεν στο απάντησε. Το θυμάσαι αυτό, δεν στο απάντησε. Για ποιο σκοπό, να τα βάλει στην καρδιά σου. Και να γεμίσει την καρδιά σου με επιθυμίες του κόσμου να γίνουν αμαρτία και να έρθει πνευματικός θάνατος. Που σημαίνει ο σατανάς ήταν ο γιος της αυγής. Έχει σοφία.
αλλά η σοφία του είναι δαιμονική άρρωστη. Επειδή ήταν αρχάγγελος του Θεού, έχει πνευματική σοφία. Αλλά αυτή η σοφία είναι άρρωστη. Τη χρησιμοποιεί όχι να μας δώσει πίστη, να κάνει το αντίθετο. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού τι κάνει, μας δείχνει τα κλειδιά, πώς να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό για να έχουμε την επίγνωση του ζωντανού Θεού στη ζωή μας. Λίγο ακόμα και το τείχος πέφτει, λίγο ακόμα. Πίεση πριν. Ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Και ο Θεός μας αφήνει να πιέσουμε τα πράγματα γιατί θέλει να μας διδάξει ότι τα παιδιά του πρέπει να νικάνε όπως νικάει ο πατέρας. Όταν ο Ιησούς νικούσε τον Σατανά, ο πατέρας χαιρότανε. Όταν ένας πατέρας και μια μητέρα βλέπουν τα παιδιά να πετυχαίνουν, τι κάνουν? Χαίρονται. Βλέπουν το παιδί να κερδίζει, χαίρονται. Βλέπουν το παιδί να νικάει, χαίρονται. Δεν κλαίνε. Όταν ο πατέρας σε βλέπει να νικάς, χαίρεται. Όταν σε βλέπει να νικάς, χαίρεται. Γιατί είσαι δικό του παιδί. Δεν είσαι κάτι άλλο, είσαι δικό του παιδί. Και ο Θεός θέλει να νικάμε γιατί μπορούμε να νικάμε. Για να συνεχίσουμε στο 6. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία, από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση. Ο Κύριος δίνει τη σοφία. Ο Κύριος δίνει γνώση και σύνεση. Αποταμιεύει σωτηρίας τους αυτής. Είναι ασπίδα σε αυτούς που περπατούν με ακεραιότητα. Τι είναι η πνευματική ζωή? Ζωή ακεραιότητας. Τι είναι ο Θεός? Αυτό που μας ζητάει να είμαστε. Ακέραιος. Αν ο Θεός μας ζητάει να είμαστε ακέραιοι, ακέραιοι, να μην υπάρχει δόλος μέσα, να μην υπάρχει διγνωμία στη στάση καρδιάς, εκεί είναι το κέντρο. Σήμερα πολλές ομάδες χριστιανικές έχουν βάλει το Ευαγγέλιο στα εξωτερικά πράγματα. Το κέντρο της χριστιανικής πίστης είναι αυτό, η ακεραιότητα μέσα. Εκεί είναι το κέντρο, εκεί είναι το κέντρο, εκεί είναι το κέντρο. Εκεί στοχεύει ο Θεός, εκεί στοχεύει ο διάβολος. Εκεί στοχεύει το Ευαγγέλιο, εκεί στοχεύει η πλάνη. Που σημαίνει ο Θεός, αν ζητάει εμείς να είμαστε ευθύς με ακεραιότητα, ο ίδιος είναι ευθύς και έχει ακεραιότητα. Αν ο Θεός ζητάει να έχουμε ευθύτητα, καθαρότητα, στάση καρδιάς και να έχουμε ακεραιότητα στην πίστη και όχι διγνωμία μέσα, ο ίδιος είναι αυτό από μας. Που σημαίνει εμείς για να είμαστε αυτό πρέπει να κοιτάμε στο Θεό και παίρνουμε από το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι και ευθύς είναι και ακέραιος είναι. Που σημαίνει πρέπει να κοιτάμε σε εκείνο για να μπορούμε να πάρουμε την ακεραιότητα και τη δικιά του ευθύτητα στη ζωή. Γιατί το DNA του Χριστού είναι μέσα μας. Πού είναι το DNA? Είναι από το αίμα και από το σώμα μέσα μας. Και ο Χριστός ήταν ακέραιος μπροστά στο Θεό. Ήταν ευθύς. Και το σώμα και το αίμα του Ιησού τι κάνει, μπολιάζει το DNA για να γίνει ακέραιο, να γίνει καθαρό με το Θεό. Γιατί εξαιτίας του πρώτου Αδάμ έχει μολυνθεί, το έχουμε ξαναπεί. Και η ακεραιότητά μας πηγάζει όχι από τη δικιά μας δικαιοσύνη, από τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Η δικιά μας δικαιοσύνη είναι ένα χαρτί να το σχίσουμε και να το πετάξουμε. Κανένας δεν μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό όσο και καλός και τέλειος άνθρωπος να είναι. Η δικαιοσύνη μας πηγάζει από την αλήθεια του Ιησού Χριστού, έτσι σπάει το μολυσμένο DNA και έρχεται ιδιαίτερη χάρη στη ζωή μας, γιατί ο Θεός είναι καλός. Στο 8. Υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάτοντας τον δρόμο των οσίων του. Τι κάνει ο Θεός? Υπερασπίζει, λέει, τους δρόμους της δικαιοσύνης. Υπερασπίζει τους δρόμους των δικαίων. Το στηρίζει. Αν περπατάς σαν δίκαιος με τον Θεό, όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης, αλλά από το αίμα. Που σημαίνει αυτό, προσέξτε, δεν το πάρουμε λάθος. Δεν ζητάει ο Θεός τέλειους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ζητάει ανθρώπους που όταν γλιστράνε σηκώνονται και στέκονται στον Κύριο και παίρνουν χάρη. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Όλοι αμαρτήσαμε στον Θεό. Όλοι είμαστε λάθος στο Θεό. Αλλά όλοι μπορούμε να σηκωθούμε και να σταθούμε στον Χριστό και να πάρουμε χάρη. Ο Θεός τι κάνει, προστατεύει τους δρόμους της δικαιοσύνης. Αν περπατάς με πίστη, είναι δρόμος δικαιοσύνης. Αν περπατάς με σεβασμό στο Ευαγγέλιο, είναι δρόμος δικαιοσύνης. Και το χέρι του Θεού το προστατεύει. Δεν προστατεύει ο Θεός τους δρόμους της ανομίας. Δεν προστατεύει τους δρόμους της πλάνης. Αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά προστατεύει, λέει, υπερασπίζοντας τους δρόμους της δικαιοσύνης και φυλάτωτας τον δρόμο
των οσίων του, των δικών του ανθρώπων, που σημαίνει η πνευματική σου έχει δρόμους δικαιοσύνης, γιατί είμαστε δικοί του και το χέρι του Θεού είναι πάνω. Ο Θεός αγαπάει κάθε άνθρωπο, αλλά τι λέει στο κατά Μαθαίο, κάθε φυτεία που δεν φύτεψε ο Θεός θα ξεριζωθεί. Δεν θα στηρίξει ποτέ ο Θεός τους δρόμους της πλάνης. Θα αγαπάει τον άνθρωπο, θα στηρίξει τους δρόμους της δικαιοσύνης, που είναι το Ευαγγέλιο για να μπορεί να εργαστεί και στο 9. Τότε θα εννοήσεις δικαιοσύνη και κρίση και ευθύτητα και κάθε αγαθό δρόμο. Τότε θα εννοήσεις, θα χαρείς τη ζωή σου δικαιοσύνη από το Θεό. Δικαιοσύνη, την κρίση του Θεού να εργαστεί, να φέρει δικαιοσύνη, να κρίνει κάθε τι που είναι ενάντια στη ζωή σου πραγματικά. Και τότε τι γίνεται, θα βρεις την ευθύτητα και κάθε αγαθό δρόμο. Και τότε η ψυχή σου θα αναπαυθεί και θα πεις «Ο Κύριος απάντησε στην προσευχή». Και όλα τα χρόνια μπορούμε να πούμε όλοι μας ότι ο Κύριος δεν μας εγκατέλειψε. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, μέσα στις καταστάσεις, μέσα σε καταστάσεις, στα σπίτια, όλοι θα πούμε κάτι, ότι ο Κύριος ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Δεν υπάρχει ένα παιδί του Θεού να πει «Εμένα ο Θεός με εγκατέλειψε». Είναι πλάνη. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τα παιδιά του όταν και εμείς τον κρατάμε καλά. Γιατί η δικαιοσύνη του είναι μεγάλη και μένει για πάντα, για πάντα, για πάντα, να μπορεί να εργαστεί κατά πάντα. Για να συνεχίσουμε στο 10. Αν η σοφία μπει στην καρδιά σου και η γνώση κάνει την ψυχή σου να ευχαριστιέται, ορθή βούληση θα σε φυλάτε και θα σε διατηρεί. Ορθή βούληση. Η καθαρότητα της βουλής του Θεού θα είναι προστασία. Θα είναι σπίδα στη ζωή σου και θα σε οδηγεί. Για να σε ελευθερώνει από τον πονηρό δρόμο από άνθρωπο που μιλάει δόλοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τους δρόμους της ευθύτητας για να περπατήσουν στους δρόμους του σκοτάδιου. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ο δίκαιος περπατάει στους δρόμους της ευθύτητας και ο ασεβής περπατάει στους δρόμους του σκοτάδιου. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν τη μέση. Δεν υπάρχει μέση. Η θρησκεία τι κάνει, παράγει τη μέση. Δεν υπάρχει μέση. Ή τον ένα δρόμο θα ακολουθήσει ο άνθρωπος ή τον άλλο. Αλλά επειδή σε όλοι βγήκαμε εξαιτίας της αμαρτίας από την άγνοια, σιγά σιγά ο λόγος του Θεού τι κάνει, ενεργεί επάνω μας. Ενεργεί επάνω μας υπερφυσικά. Ένα θαύμα παράγεται επάνω μας όταν λαμβάνουμε το λόγο του Θεού. Ένα υπερφυσικό θαύμα. Και τότε παράγονται μέσα μας οι δρόμοι του ζωντανού Θεού, η καθαρότητα του Θεού και καταλαβαίνουμε τον Θεό πιο βαθιά, γιατί ο Θεός δεν μπορούμε να βάλουμε ποτέ το Θεό σύμφωνα με την ανάγκη μας. Γιατί αν βάλεις το Θεό σύμφωνα με την ανάγκη σου θα τον μειώσεις. Ο Θεός δεν είναι μόνο αυτό που έχω ανάγκη. Είναι κάτι μεγαλύτερο. Είναι κάτι πιο μεγάλο. Η ανάγκη καλύπτεται μέσα στο μεγάλο. Αν βάλουμε την πίστη μας μόνο σύμφωνα με την ανάγκη, γιατί έχουμε ανάγκη σου, τότε θα περιορίσουμε το Θεό. Γι' αυτό λέει ζητάτε τη βασιλεία μου, τη δικαιοσύνη μου και όλα τα άλλα εγώ θα τα μεγνήσω. Που σημαίνει ο Θεός θέλει να το γνωρίσουμε σε όλα τα επίπεδα. Στο πόσο καθαρός είναι, στο πόσο αξιόπιστος είναι, στο πόσο ακέραιος είναι, στο πόσο πιστός είναι, στο πόσο αληθινός είναι, στο πόσο αγαθός είναι, σε όλα τα επίπεδα που αυτό έχουν να κάνουν με τη γνωριμία του χαρακτήρα του μέσα. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία που είμαστε άνθρωποι και συνυπάρχουμε όλοι μαζί με την πίστη, με τον καιρό και με τα χρόνια ερχόμαστε πιο κοντά, γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε πιο βαθιά ο ένας τον άλλον και αποκτάμε μια πιο βαθιά πνευματική σχέση, γιατί η βάση είναι η σχέση. Όπως είναι με τους ανθρώπους, έτσι είναι και με τον Θεό. Να γνωρίσουμε το Θεό όχι απλά στην ανάγκη μας μόνο, αλλά σε πιο βαθιά επίγνωση πνευματική της ζωής. Ο Κύριος είναι ακέραιος. Όλα να αλλάξουν, έρχεται να μας πάρει. Ανατέλει τον ήλιο και δικαίως και αδίκως. Μας έχει θεραπεύσει στη ζωή μας, μας έχει ελευθερώσει στη ζωή μας, μας έχει καθοδηγήσει στη ζωή μας, μας έχει ανορθώσει στην πτώση μας, μας έχει στηρίξει πάντα, μας έχει δώσει να πάρουμε το πρόσωπό του, πάντα είναι πιστός και μας οδηγεί. Αυτό είναι το μεγαλείο να μπορούμε να εμπιστεύσουμε τα ζωντανά λόγια του Θεού. Όλα πηγάζουν από το λόγο γνώσης και το λόγο σοφίας της ζωής.
Και για να έρθει λόγος γνώσης και λόγος σοφίας, προϋποθέτει ένα ταπεινό πνεύμα. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στον Χριστό παίρνουμε χάρη και είμαστε ταπεινοί εξαιτίας του DNA του Ιησού Χριστού. Και τότε βρίσκουμε χάρη μέσα στον Χριστό, μέσα στον Χριστό, μέσα στον Χριστό, να μπορεί ο λόγος του Θεού να μας οδηγήσει κατά πάντα στη ζωή μας. Το μυστικό για όλα τα πράγματα είναι η ακεραιότητα του Ιησού Χριστού κατά πάντα στη ζωή μας. Αναλύστε, αφήστε το Θεό να σας αποκαλύψει τη λέξη ακεραιότητα. Προσευχηθείτε στο Θεό να σας πει τι σημαίνει να ακέραιος. Τι σημαίνει να ακέραιος. Να σας το γεννήσει μέσα, να σας το φανερώσει. Είναι φερέγγυος. Πώς λέμε εμείς άνθρωποι λαϊκά, είναι λεβεδιά, είναι αξιόπιστος. Τέρμα, είναι βράχος αυτό που είναι. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, είναι βράχος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, είναι φίλος, τέρμα. Είναι αξιόπιστος ο Θεός. Είναι πραγματικά και είναι για όλους μας. Πρέπει να κτίσουμε τη σχέση μας σε πιο βαθύ επίπεδο και ευχαριστούμε τον καλό Θεό που μας οδηγεί. Διδάσκω το Ευαγγέλιο 10 χρόνια, 15, δεν ξέρω πολλά χρόνια και αισθάνομαι ότι σαν να το ξεκινάω τώρα. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει επίπεδα αύξησης. Και όσο σου αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, λύνεσαι, ξεδιπλώνεσαι, καταλαβαίνεις την αγάπη του Θεού, την αλήθεια του Θεού και είναι η ώρα του Θεού για ωραία πράγματα, υπερφυσικά πράγματα, είναι η ώρα που πέφτουν τα τείχη, ας ετοιμαστούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον Θεό και θέλουν πραγματικά την αλήθεια του Θεού. Αυτό κάνει τον Θεό και δίνει χάρη και να περπατήσουμε στη δικιά του αγάπη και χάρη. Έτσι περπατούσε ο Χριστός στη διακονία. Κάθε φορά που είχε ανάγκη το Άγιο Πνεύμα το έδινε ρήμα και ζούσε. Και είχε μια φοβερή αποκάλυψη για το χαρακτήρα του Πατέρα. Και αυτό όταν ανέστησε τον Λάζαρο, λέει: Πατέρα, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Εγώ ξέρω ότι πάντα με άκουσε. Αυτό εγώ ξέρω ότι πάντα πήγαζε από την αξιοπιστία της κοινωνίας του χαρακτήρα του Θεού. Τον γνώριζε τόσο βαθιά που τον γνώριζε στην έρημο και στην παιδεία που πέρασε. Η παιδεία και η έρημο αυτό το σκοπό έχει να βγούμε πλούσιοι στην επίγνωση του Θεού γιατί μέσα στην παιδεία, μέσα στην έρημο πεθαίνει σάρκα και έρχονται πνευματικά χρυσάφια για να πάρουμε το Θεό στη ζωή μας και να βγούμε πλούσιοι και δυνατοί στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού και να κρατήσουμε το ζωντανό λόγο του Θεού. Αρχή σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Και ο Λόγος του Θεού μας κάνει να σεβόμαστε τον Κύριο, να ακολουθούμε τον Κύριο και να καταλαβαίνουμε τους χρόνους και τις εποχές του Θεού κατά πάντα στη ζωή. Γιατί όλη η Γραφή μπορεί να μας διδάξει υπερφυσικά πράγματα, θαυμάσια πράγματα που ο Θεός τα μαρτυρεί απλά στη ζωή μας. Έτσι να κρατήσουμε τον Λόγο του. Νομίζω ότι μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού. Μας κατευθύνει ο Λόγος του Θεού να μπορούμε να εμπιστευτούμε απόλυτα, με ανάπαυση και με πίστη και να διακηρύξουμε την πίστη μας για όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αγαπώντας τον Κύριο. Είστε ένα παιδί του Θεού. Κάτι σπουδαίο. Ποτέ η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι στο μέτρο μιας ανάγκης. Είναι κάτι μεγαλύτερο. Είσαι γιος του Θεού. Είσαι κόρη του Θεού. Είσαι ζωγραφισμένη μέσα στην παλάμη του Θεού. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και ο Θεός έχει στραμμένα τα μάτια του επάνω μας. Μας βλέπει πως είναι ένας πατέρας. Είναι δυνατόν να είναι αδιάφορος για τα παιδιά. Οι φυσικοί γονείς, άντρες και γυναίκες όλη μέρα στα παιδιά τηλέφωνο. Τι κάνουν τα παιδιά. Πώς πάνε, τι ανάγκες, τι είναι αυτά, ενδιαφέρον. Ο Θεός έχει ενδιαφέρον για το λαό του. Μην φανταστούμε ότι ο Θεός είναι κλεισμένος στο θρόνο του και λειτουργεί ας πούμε μόνο για τον εαυτό του και δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά του. Και λέει τώρα τι με νοιάζουν τα παιδιά του, εγώ είμαι εδώ στο θρόνο. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι Θεός που ενδιαφέρεται. Και αυτό το δείχνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας πει ποιος είναι ο Θεός. Ήρθε να μας φέρει την επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό η Νέα Διαθήκη είναι ανώτερη της παλιάς. Η Νέα Διαθήκη είναι πνευματική διαθήκη να καταλάβουμε τον πολύτιμο Λόγο του Θεού. Γιατί εκείνος βλέπει πάντα με τη σοφία που έχει. Σε καμία περίπτωση η δικιά μας σοφία που μας δίνει ο Θεός δεν συγκρίνεται με τη σοφία του Θεού. Άλλη σοφία είχαμε στα 20, άλλη έχουμε στα 30, στα 50. Οριμάζει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε πόσο όριμη είναι η σοφία του Θεού.
πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα με τη θεϊκή του σοφία. Και αυτή η σοφία έχει απλότητα, έχει σιγουριά, έχει τάξη, και αυτόν λέει η Γραφή ότι όλο το σύμπαν το έκανε ο Θεός με σοφία. Δεν θα δούμε τους πλανήτες να συγκρούνται, γιατί υπάρχει αρμονία του Θεού. Η σοφία μέσα έχει την αρμονία. Η σοφία έχει την τάξη. Η σοφία έχει την ακεραιότητα. Η σοφία έχει τους χρόνους. Η σοφία έχει τη βουλή του Θεού. Δεν λειτουργεί σύμφωνα με τη δικιά μας σκέψη. Είναι άλλο πράγμα. Είναι θεϊκή. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο μέρα νύχτα γιατί παίρνουμε θεϊκή σοφία. Γι' αυτό μην αμελείτε να προσεύχεστε για τον εαυτό σας, για τα σπίτια σας. Όχι μόνο για τις ανάγκες. Να λες, Κύριε, το παιδί μου δουλειά. Καλό είναι αυτό. Να προσεύχεστε για πνευματικό πλούτο. Κύριε, δώσε σοφία στο σπίτι. Δώσε επίγνωση στο σπίτι. Δώσε γνώση, Κύριε. Δώσε μετάνοια, Κύριε. Δώσε βήματα, Κύριε. Για να μπορέσει η χάρη του Θεού, όχι μόνο για τις φυσικές ανάγκες. Και για τον εαυτό μας. Κύριε, δώσε μου σοφία να καταλάβω. Δώσε μου χάρη να αντιληφθώ. Δώσε μου χάρη στην πίστη, στην καρδιά να ησυχάσω, να γαλινέψω. Αν ζητάμε από τον Θεό να εργαστεί επάνω μας, γιατί ο Θεός χαίρεται. Μην παραμελήσουμε τη σχέση μας με τον Πατέρα, γιατί ο Ιησούς είπε, όταν θέλεις να μιλήσεις στον Πατέρα, πήγαινε στο ταμείο σου. Και εκεί πέρα που είσαι μόνος με τον Πατέρα, πες τα όλα. Και εκείνος θα απαντήσει φαλαρά για όλα τα πράγματα. Η προσωπική μας σχέση με τον Πατέρα είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν συγκρίνεται με τίποτα, είναι μοναδική για να την εργαστεί κύριο στη ζωή. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Θεού για να βρούμε ιδιαίτερη χάρη του Θεού στη ζωή. Έτσι. Για να σηκωθούμε, για να σηκωθούμε.